Τώρα, διαβάσαμε και την είδηση ότι έρχεται μια νέα εφαρμογή στα κινητά μας για να κλείνουμε εύκολα ραντεβού στα ΚΕΠ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Η Θεοδοσία Αποστόλου είναι μαζί μας, εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, να μας πει μερικά περισσότερα πράγματα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μιχαλαρέ. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή μας από εδώ και πέρα, αντί για να παίρνουμε τηλέφωνο, να μιλάει κτλ. Με μια εφαρμογή στο κινητό, τρεις κινήσεις και έγινε. Για πείτε μας πότε έρχεται και τι ακριβώς θα είναι αυτό. Λοιπόν, όπως έχει διαπιστωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας, την οποία το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη έπρεπε να λειτουργήσει με ραντεβού, ώστε να αποφευθεί ο συγχρονισμός τότε, έχει φανεί ότι το κέντρο και η εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργούσαν πολύ καλύτερα. Ναι. Η εξυπηρέτηση ήταν σαφώς καλύτερη λόγω του χρόνου. Λοιπόν, έτσι αυτόν αποφασίστηκε να παραμείνει ως έχει. Τώρα οι πολίτες έχουν την επιλογή να κλείνουν τα ραντεβού τους μέσω του αριθμού που υπάρχει, της τηλεφωνικής γραμμής. Και έρχεται και μέχρι το τέλος του έτους αυτού η πλατφόρμα κατά την οποία οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους απευθείας, χωρίς να χρειαστεί να τηλεφωνήσουν οπουδήποτε. Ο πολίτης θα μπορεί να ορίσει την ημέρα και την ώρα του ραντεβού του, αναλόγως φυσικά και της διαθεσιμότητας που θα υπάρχει στο πρόγραμμα του ραντεβού, δηλαδή θα μπορεί να ορίσει την ημέρα και την ώρα, ακόμα και αν αυτόν πρόκειται να είναι ένα ραντεβού της επόμενης εβδομάδας, για παράδειγμα. Αυτό θα γίνει για όλες τις δουλειές που κάνουμε στο ΚΕΠ. Να σας πω, να σας ενημερώσω. Καταρχήν αυτό αφορά όλα τα γραφεία και όλες τις επαρχίες, ναι. Και σαφώς αφορά και τους λειτουργούς οι οποίοι υπάρχουν στα ταχυδρομεία και εξυπηρετούν, κάνουν ακριβώς τη δουλειά που κάνουν οι λειτουργοί στο ΚΕΠ. Λοιπόν, επιπρόσθετα οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας θα έχουν την επιλογή να κάνουν ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης με τους λειτουργούς, ούτως ώστε να μπορεί ο λειτουργός να κατατοπίσει και να καθοδηγήσει τον πολίτη για σχετικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει κατά το ραντεβού του στο κέντρο. Αυτά είναι, για παράδειγμα, ένας λόγος τηλεδιάσκεψης θα είναι, για παράδειγμα, οι εκδόσεις βεβαιώσεων επιδομάτων, όπως είναι οι φοιτητικές χορηγίες, επιδόματα τέκνου και μονογονεϊκών οικογενειών. Θα αφορά την έκδοση βεβαιώσεων από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ταυτοποίηση γονέων για σκοπούς έκδοσης διαβατηρίου ή ταυτότητας ανηλικού τέκνου, καθώς και διάφορες πληροφορίες που αφορούν κοινωνικές ασφαλίσεις και πληροφορίες που αφορούν επιδόματα πρόνοιας και συγκεκριμένα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας. Να πούμε ότι η ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω του μηχανογραφικού του τμήματος του αρχείου πληθυσμού και γι' αυτό θα αφορά μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι και καταχωρημένοι στο αρχείο του τμήματος του πληθυσμού. Άρα δεν θα μπορεί κάποιος ξένος νόμιμα διαμένων στη χώρα να εξυπηρετηθεί μέσα από την εφαρμογή. Αρχικά όχι, και αυτό θα το εξετάσουμε μεταγενέστερα. Μάλιστα, άρα είναι μόνο για Κύπριους πολίτες. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση και στο κλείσιμο ραντεβού, αλλά ναι, και στην τηλεδιάσκεψη, για να γνωρίζει και ο λειτουργός ότι όντως μιλάμε το πραγματικό πρόσωπο. Σωστά. Έτσι, ναι, αυτό, άρα ναι, και ναι, αυτό θα το έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου, αρχές του νέου έτους. Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Αποστόλου, τι έγινε με τους σερβερς, ναι, από το Υπουργείο Οικονομικών, μετακινήθηκαν στη ΣΥΤΑ? Οι σερβερς δεν έχουν μετακινηθεί. Αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμή είναι να αδειάσει εντελώς, όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Υφυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, τη δεξαμενή που βρισκόταν πλησίον του δωματίου των σερβερς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μετακινηθούν οι σερβερς. Οι διακομιστές, το δωμάτιο των συγκεκριμένων, έχει ληφθεί απόφαση και θα μεταφερθούν. Η μεταφορά κρίνεται εκ των ονουκάνευ. Πρέπει να δημιουργηθούν
στα πρότυπα και να κρατήσουμε. Πρέπει να υπάρχουν αυτά που έχει πει και ο Υφυπουργός. Να δημιουργήσουμε το disaster recovery, να μπορούν σε οποιαδήποτε καταστροφή ή παρεμβολή να μην χάνουμε τη λειτουργία αυτών των κρίσιμων υποδομών. Ωστόσο, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα του Υφυπουργείου Καινοτομίας, βρίσκεται σε στενές διαβουλεύσεις με τη ΣΥΤΑΝ και θα έχουμε εντός του επόμενου διαστήματος χαρτογραφήσει και το χρονοδιάγραμμα αλλά και τον τρόπο της μετακίνησης των διακομιστών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά.